Βομβαρδίζονται οι φοροτεχνικοί και στο βόλ από ερωτήματα φορολογουμένων για το θέμα του κοινωνικού μερίσματος. Η διαδικασία αρχίζει και εξομαλύνεται όσο περνούν οι μέρες και αποκαθίστανται λάθη και αδικίε, ενώ αυτό που προκαλεί δυσκολίε είναι η πρόσβαση στο σύστημα κάποιε ώρε τη ημέρα. Επίση, δεν λείπουν τα παράδοξα, όπω σε περιπτώσει συνταξιούχων που έλαβαν και πέρυσι κοινωνικό μέρισμα. Αυτό το οποίο δείχνει να έχει προβλήματα ακόμα είναι η δυνατότητα να μπει χωρί προβλήματα στην, στην κατάλληλη σελίδα για να μπορέσει να κάνει την διατησή σου. Ε, προβλήματα τώρα και αδικίε, διότι ω ε, ένα σύστημα καινούριο επίδομα έχει και διάφορε αδικίε. Μία από τι αδικίε είναι η εξή. Κάποιοι συνταξιούχοι που πέρυσι πήραν το περσινό κοινωνικό μέρισμα, ε, αυτά τα 200-300-500 ευρώ που πήραν πέρυσι, φέτο συνυπολογίζεται στο συνολικό εισόδημα και έχουμε αρκετά αρκετέ περιπτώσει που ξεπερνάνε το ισοδηματικό κριτήριο και δεν μπορούν να χάνουν εξαιτία αυτού ε, το φετινό μέρισμα. Άλλε περιπτώσει είναι παράλληλε με αυτό. Είναι κάποιο ο οποίο πήρε το εφάπαξ ε, πέρυσι. Ε, αυτό δεν συνυπολογίζεται και μιλάμε για μεγάλα νούμερα. Και αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα. Άρα λοιπόν, αν κάποιο έχει πάρει κάποια χρήματα πέρυσι, α μην πιστέψει ότι εξαιτία αυτού δεν θα το λάβει. Α κάνει και αυτό μια αίτηση. Σε ό,τι αφορά στου δικαιούχου του κοινωνικού μερίσματο, αυτό που έχει ξεκαθαρίσει είναι ότι οι φιλοξενούμενοι δεν το δικαιούνται, ενώ όσοι μένουν σε σπίτι που του έχει παραχωρηθεί από συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο θα λάβουν κανονικά το κοινωνικό μέρισμα. Φιλοξενούμενο σημαίνει ότι μένω σε ένα σπίτι, χρησιμοποιώ την ίδια κουζίνα, το ίδιο κλειδί, μένω μαζί με κάποιου άλλου. Δωρεάν παραχώρηση σημαίνει ότι σε ένα άλλο σπίτι που μπορεί να μην είναι δικό μου, που μου το παρέχει δωρεάν. Ο πατέρα μου, κάποιο φίλο, είναι χωριστό νοικοκυριό. Έχω μόνο εγώ κλειδί. Αυτό είναι δωρεάν παραχώρηση. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μένουν σε σπίτι με δωρεάν παραχωρούμενο δεν έχουν κανένα και δεν είχαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Αυτοί οι οποίοι έχουν ζήτημα ήταν αυτοί που δηλώνουν φιλοξενούμενοι για να, να κλειτώσουν τυχόν τα πτεκμήρια και γι' αυτό το λόγο δημιουργούνται σήμερα τα προβλήματα με του φιλοξενούμενους. Ήταν επιλογή του και γι' αυτό σήμερα το βρίσκουν μπροστά του πρόβλημα. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τις 12 Δεκεμβρίου.